Βρισκόμαστε στο πλωτό μνημείο Αραμπέλα, το οποίο λειτουργεί από το 1935. Θα μας πει σήμερα την ιστορία του ο καπετάνιος και θα μας ξεναγήσει σε αυτό το υπέροχο ξύλινο καράβι. Ταυτόχρονα θα δούμε και τι σημαίνουν τα τατουάζ για τους ναυτικούς. Καλή σας μέρα, είμαι ο καπετάνιος του Αραμπέλα. Ναυπηγήθηκε το 1935 στη Σαμό από Σαμιώτικη Ξυλία. Την αρχή υπηρέτησε ως εμπορικό πλοίο με εμπορεύματα ξυλίας και ζώων. Μετά το 1943 συγκεκριμένα στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο πτάχθηκε από το αγγλικό βασιλικό ναυτικό ως ναρκαλιευτικό, δηλαδή ένα πλοίο λόγω του ότι είναι ξύλινο πήγαινε κοντά στις νάρκες, τις πλεύριζε και τις αφόπλιζε ώστε να μην κάνουν κακό στα συμμαχικά μεταλλικά πλοία. Εδώ το σημείο αυτό της γέφυρας πώς λέγεται? Αυτή εδώ είναι η σκάλα με την οποία μπαίνουμε, ή αλλιώς ο καταπέλτης του πλοίου. Από την Πρίμη προχωρούμε προς την Πλώρη. Εδώ είναι οι κουπαστές. Εξαιρετική θέα. Όπως βλέπουμε, οι μπίτες είναι παραδοσιακές ξύλινες, οι δέστρες αλλιώς. Οι δέστρες που δένουμε τους κάβους, τα σκοινιά δηλαδή. Τώρα προχωρούμε πάνω στο πάνω κατάστρωμα προς την γέφυρα. Εδώ είναι πάρα πολύ ωραία. Έχουμε ένα παραδοσιακό ξύλινο τιμόνι, αλλιώς παλέστρα, διότι παλιά πάλευες για να το γυρίσεις και ονομάστηκε παλέστρα. Και εδώ είναι η Πλώρη. Εδώ έχουμε τους εργάτες της Αγκύρας. Ή αλλιώς βίντσια ή μπόμπες άγκυρας. Και τι χρήση έχουν αυτά? Είναι για να αγκυροβολούμε ή να φουντάρουμε την άγκυρά μας, mm-hmm. είτε στα ανοιχτά είτε όπως είμαστε τώρα και κάνουμε πριμοδέτηση για αυτόν τον λόγο. Είναι ουσιαστικά η άγκυρά μας η οποία φαίνεται εκεί, η καβένα ή αλλιώς αλυσίδα. Ναι, στο νερό. Εδώ θεωρητικά είναι το πιο ωραίο σημείο για τη θέα. Εννοείται, ναι, για να ρεμβάσεις είναι πολύ ωραίο εδώ. Συναντάτε δελφίνια εδώ? Σπάνια μεν, αλλά μέσα εδώ στο Θερμαϊκό έχω δει προσωπικά αρκετές φορές δελφίνια. Και μέσα στο λιμάνι και εδώ μπροστά στο Θερμαϊκό. Έρχονται. Ειδικά άμα είναι ζεστά τα νερά, καμιά φορά έρχονται. Ναυτικά τατουάζ υπάρχουν πάρα πολλά. Ναι. Π.χ. από άγκυρες μέχρι σκοινιά που χρησιμοποιούν οι ναύτες και οι λεστρομαίοι. Ένα χελιδόνι αντιπροσωπεύει κάθε 5.000 μίλια που έχει διασχίσει ένας ναυτικός στη θάλασσα. Άρα μπορεί να κάνει κανείς πολλά χελιδόνια. Περιστερών ολόκληρο. Και βλέπουμε και τη Γοργόνα πολύ συχνά. Και η Γοργόνα, αν και δεν ξέρω αν είναι τόσο διαδεδομένο, είναι σαν προστασία. Το αστέρι είναι για να βρίσκεις τον δρόμο σου. Το γουρνάκι και ο κόκορας συνήθως τα κάνανε στα πόδια τους. Επειδή αυτά τα δύο ζώα δεν ξέρουν να κολυμπούνε και επειδή ο Θεός πάντα τα βοηθάει ώστε να μην πνιγούνε, τα κάνανε στα πόδια τους ώστε να κρατιούνται στην επιφάνεια ναυτική και να μην πνίγονται. Άρα έχουν όλα συμβολική αξία. Συμβολική αξία. Ο Χρυσός ο Δράκος είναι όταν θα περάσει τον Ειρηνικό και θα αλλάξει στην ημερομηνία την ώρα που λέμε. Mm-hmm. Ένα αρματωμένο πλοίο είναι αν θα περάσει το Cape Horn. Βασικά είναι πάρα πολλά, αλλά με και λίγο... Είναι κώδικας επικοινωνίας μεταξύ σας? Ναι, π.χ. αν δεις ένα ναυτικό ο οποίος θα έχει ένα χρυσό δράκο ή ένα πλοίο, όπως είπα, ένα τρικάταρτο, καταλαβαίνεις αν έχει περάσει αν έχει κροσάρει τον Ειρηνικό, αν έχει περάσει από το Cape Horn, με τα περιστέρια που τίθεται πόσα μίλια έχει. Άρα είναι μέρος της πορείας του και της ταυτότητάς του. Κάνα ένα τατουάζ να του θυμίζει και το μέρος που το κάνανε και τον κόσμο που γνωρίσαν εκεί και ήταν και κάποιος κώδικας επικοινωνίας μεταξύ των ναυτικών. Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά μου.